Μετά από 2 χρόνια αποχής από εκδηλώσεις λόγω των lockdown της πανδημίας, φέτος ο Δήμος Τρίπολης θα αναβιώσει παλιά του έθιμα με ένα διαφορετικό τρόπο εν ώψη του Πάσχα. Με τη δημιουργία εδώ της παλιάς γειτονιάς, με ένα πολύ παλιό καφενείο το οποίο υπήρχε στην Τρίπολη, με ένα εστιατόριο το οποίο και αυτό υπήρχε, όπως βλέπετε είναι το καφενείο της ώρας, με τις τιμές που υπήρχαν τότε και πόσο έκαμε σε δραχμές, με την έγλη εδώ, συν τα σπίτια, το μαγκανοπήγαδο και ένα παλιό περίπτερο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πλατεία. Εδώ την Κυριακή του Πάσχα από το πρωί θα υπάρχουν ψησταριές. Όπως βλέπετε έχουν ήδη ετοιμαστεί με τα ξύλα και τα κάρβουνα. Παραδοσιακή μουσική με τη συμμετοχή των χορευτικών του Δήμου μας. Και το βράδυ μετά τις 7 η ώρα θα υπάρχει λαϊκό πρόγραμμα περισσότερο και ρεμπέτικο. Η επιστροφή στην κανονικότητα είναι αναγκαία όσο ποτέ, με τον Δήμο ήδη να έχει αρχίσει να δέχεται ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Το έχουμε διαφημίσει ήδη η Τρίπολη αυτή τη στιγμή και τα χωριά του Δήμου, γιατί γνωρίζω και από τα χωριά είναι γεμάτα από κόσμο, συνεχίζουν να έρχονται. Βλέπετε και εσείς εδώ στην Τρίπολη ότι είναι γεμάτη η πλατεία Άρεως και όλες οι πλατείες. Έρχονται, φωτογραφίζονται και όλα σε αυτή την ωραία γωνιά που έχει δημιουργηθεί. Νομίζω ότι όλες και οι συνθήκες και οι καιρικές συνθήκες και η καλή διάθεση και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί εδώ στην πλατεία του Άρεως ευνοούν να περάσουμε ένα όμορφο Πάσχα.